Λοιπόν, επειδή σας έλεγα για τις γαλάζιες σημαίες πριν και ανέφερα και την Κόρινθο, διαβάζω την ανάρτηση. Τέσσερις γαλάζιες σημαίες η Κόρινθος. Δεν είναι μόνο η Αττική, είναι και η Κόρινθος που έχει πολλές γαλάζιες σημαίες. Διαβάζω την ανάρτηση του κυρίου Τιμολέοντα Πιέτρη στην εκδήλωση όπου παρέστηκε το Υπουργείο, ήταν εκεί όλοι οι παράγοντες. Είναι πολύ μεγάλη σημασία του να είναι η χώρα μας δεύτερη παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες. Και ξαναλέω, η Κόρινθος, ο Δήμος Κορινθίων, τέσσερις γαλάζιες σημαίες. Με μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση ως εκπρόσωπο σήμερα του Δημάρχου Κορινθίων, του κυρίου Βασίλη Νανόπουλου, αλλά και αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, παραβρέθηκα στην εκδήλωση αναγγελίας των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία ακτών και σας ενημερώνω, λέει ο κύριος Πιέτρης, ότι ο Δήμος μας βραβεύτηκε με άλλες τρεις παραλίες φέτος με γαλάζια σημαία. Το 2021 αποκτήσαμε στην παραλία Καλάμια στην Κόρινθο γαλάζια σημαία. Φέτος το 2022 θα έχουμε και στην παραλία Καλάμια αλλά και στην Ποσειδονία, την Αλμυρή και τον Κόρφο. Αυτό σημαίνει, σε συνέχεια των όσων είπαμε και με τον κύριο Νικολουδάκη, αυτό σημαίνει, τονίζει ο κύριος Πιέτρης, ότι πληρούμε και τις 33 προδιαγραφές που απαιτούνται από τη γαλάζια σημαία και στις τέσσερις αυτές παραλίες. Ξαναλέω, είναι τα Καλάμια, η Ποσειδονία, η Αλμυρή και ο Κόρφος. Οπότε πληρούμε, λέει, όλες τις προϋποθέσεις τις τέσσερις αυτές παραλίες με απόλυτη ασφάλεια. Οι λουόμενοι και οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο Δήμο Κορινθίων. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο για την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική μας συνεργασία. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στο Δήμο Κορινθίων, λοιπόν. Ξαναλέω, ο Δήμος Κορινθίων, τέσσερις γαλάζιες σημαίες.